Προμηνύεται το μέλλον δυσίωνο. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα, τουλάχιστον για τον επόμενο ένα χρόνο? Νομίζω ότι οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν. Όπως είπε και ο κύριος Τσεκούρας, ο Μάρτιος έδωσε αυτόν τον πληθωρισμό χωρίς να έχει όλος ο μήνας κυλήσει με τις επιπτώσεις του πολέμου. Δηλαδή, αυτά παίρνουν κάποιο χρόνο για να εμπεδοθούν στην οικονομία. Άρα, αν θέλουμε να δούμε και την επίπτωση του πολέμου στην οικονομία και στην αγορά, θα πρέπει να περιμένουμε τον Απρίλιο, τον Μάιο και τους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι η συνέχιση του πολέμου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο ένα ήδη δυσίωνο περιβάλλον, στο οποίο ήδη είχαμε μπει. Εγώ να θυμίσω ότι αυτό γίνεται από το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Είχαν ήδη αρχίσει τα ρεπορτάζ και τα πρώτα νούμερα από την αγορά να έρχονται, mm-hmm. τα οποία να δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια πληθωριστική περίοδο και σε μια ενεργειακή κρίση, mm-hmm. η οποία επιτείνεται τρομερά βέβαια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος δεν φαίνεται να τελειώνει όσο γρήγορα ελπίζαμε. Άρα όλα ανατρέπονται. Κύριε Μπάλτα, στην περίπτωση, στο ευτυχές σενάριο που σταματούσε αύριο ο πόλεμος, οι συνέπειες που βλέπουμε αυτούς τους τελευταίους 4-5 μήνες, σε πόσο καιρό θα σταματούσαν? Ενώ αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, θα δούμε τον πληθωρισμό να πέφτει, θα δούμε άλλες τιμές στην ενέργεια? Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια. Και επειδή η ενέργεια υπήρχε σαν πρόβλημα και πριν την ένταξη του πολέμου, είμαι επιφυλακτικός αν θα συνέβαινε μια πολύ έτσι αισθητή και ικανοποιητική για τους καταναλωτές, mm-hmm. και για τις επιχειρήσεις αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Νομίζω ότι στο θέμα της ενέργειας χρειάζονται άλλου είδους παρεμβάσεις. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις γι' αυτό, όπως για παράδειγμα αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης, με το οριακό κόστος, ενδεχομένως αναθεώρηση της ενεργειακής πολιτικής, η οποία ακολουθείται στο φως των νέων δεδομένων. Όπως είπε ο κύριος Τσεκούρας, συμφωνώ με αυτό, η Ευρώπη αργεί πολύ να πάρει αποφάσεις. Ενδεχομένως θα πρέπει να κινηθούμε και εμείς, όπως και άλλες χώρες το έχουν κάνει, σε εθνικό επίπεδο και να δώσουμε κάποια ανακούφιση στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, η οποία ανακούφιση προφανώς, και αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορεί να εντοπίζεται και να περιορίζεται μόνο σε μια επιδηματική πολιτική. Χρειάζονται πιο ριζικά μέτρα, τα οποία να άρουν αυτό το βάρος της πολύ ακριβής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνω ότι είναι θετικό ότι ο καιρός βελτιώνεται, μπαίνουμε στην άνοιξη, το καλοκαίρι, άρα στο κομμάτι της θέρμανσης θα υπάρξει μια αποσυμπίεση. Επειδή όμως ένα μεγάλο μέρος του αερίου που είτε παίρναμε από τους Ρώσους ή τώρα θα είναι LNG και άρα ακριβότερο, χρησιμοποιείται και για την ηλεκτροπαραγωγή, ουσιαστικά έχουμε... Θα κρατάει ψηλά τη τιμή, έτσι δεν είναι, Χρήστο, έτσι κι αλλιώς. Το ρεύμα θα το πληρώνουμε ακριβά. Εκ των πραγμάτων, θα έχουμε λίγες εβδομάδες καιρό έως το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα έχουμε πάλι την αλλαγή του καιρού για την λήψη δραστικών μέτρων, όποια χρειαστεί να είναι αυτά, και την απόδοσή τους σε άμεσο χρόνο, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτό, μεγάλος, αρκετός καιρός. Αν σκεφτούμε ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε όλες οι επιχειρήσεις και τα περισσότερα σπίτια κλιματιστικά μηχανήματα, επιστρέφει η ανάγκη για αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Γιατί εδώ που τα λέμε, η ενέργεια είναι ίσως από τα πιο βασικά αγαθά που μπορεί κανείς να σκεφτεί. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να αποφύγουμε, να πούμε, ας πούμε, δεν θα καταναλώσουμε το τάδε προϊόν ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε την τάδε υπηρεσία. Και παράλληλα... Για παράδειγμα, για παράδειγμα, στην πανδημία περιορίσαμε αναγκαστικά όλη τις μετακινήσεις. Έτσι. Τις εξόδους. Τα ταξίδια κτλ. Τα ταξίδια. Η ενέργεια δεν είναι κάτι τέτοιο. Η ενέργεια είναι απολύτως απαραίτητο και για την ίδια τη ζωή και για την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και για την καθημερινότητα της οικονομίας, για τις επιχειρήσεις από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Και παράλληλα και ένα όπλο, όπως αποδεικνύεται, στα χέρια εκείνου που έχει το φυσικό πόρο, και νομίζω ότι είναι κάτι που επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα.